Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η έξοδος των μεταναστών από τη ζούγκλα του Καλέ. Παρότι λόγω της πολύωρης αναμονής αρκετοί χάνουν την ψυχραιμία τους, η εκένωση του καταβλισμού εξελίσσεται ομαλά. Οι μετανάστες επιβιβάζονται εθελοντικά σε λεωφορεία που τους μεταφέρουν σε κέντρα φιλοξενίας ανά τη Γαλλία. Η ανυπομονησία μεγαλώνει καθώς επίκειται η κατεδάφιση των πρόχειρων καταλυμάτων. Την πρώτη μέρα 2.300 άτομα αποχώρησαν από τον καταβλισμό. Οι περισσότεροι έχουν συμβιβαστεί με την ιδέα ότι δεν θα φτάσουν ποτέ στη Βρετανία. Θα μείνω εδώ στη Γαλλία και θα ζητήσω άσυλο. Δεν πρόκειται να πάω στη Βρετανία, αναφέρει ένας μετανάστης από το Αφγανιστάν. Είχα πολλά προβλήματα στη χώρα μου. Αναγκάστηκα να φύγω λόγω των Ταλιμπάν. Είναι δύσκολο για μένα, αλλά θα επιζήσω, καταλήγει. Η τελευταία φάση της επιχείρησης αναμένεται δυσκολότερη, καθώς εκτιμάται πως εντός της ζούγκλας βρίσκονται όσοι δεν προτίθενται να αποχωρήσουν εθελοντικά. Στο καταβλισμό θα παραμείνουν περίπου 1.300 ασυνόδευτοι ανήλικοι. Ορισμένοι εξ αυτών θα γίνουν δεκτοί στη Βρετανία.